Αθλητικό Λίμπερο 107,4. Λες και μπήκε τώρα στο τούτο Παπαδόπουλο στο μεταξύ. Λοιπόν, συνεχίζουμε με άλλη εκπομπή, τη γνωστή μας εδώ πέρα, την αγαπημένη, την ώρα του παιδιού. Την ώρα που πετάμε το δημοσιογραφικό μανδύα από πάνω μας και μπαίνουμε σε ένα άλλο mood. Σαν το σκύλο με το γάτο, σαν το σκύλο με την ώρα, ή σαν το γάτο ενδεχομένως, σαν τη γάτα. Δεν είναι ακόμα μαζί μας ο Νίκος ο Μοσχοβίτης, δεν ξέρω αν θα είναι κιόλας. Λοιπόν, του έτυχε ένα πρόοπτο. Θα δούμε αν θα προλάβει. Αλλά είναι ο άνθρωπος που έλειπε την προηγούμενη εβδομάδα εδώ πέρα. Όσοι αδειμονούσατε να του μιλήσετε ενδεχομένως και υπό προϋποθέσεις, 2-3-10, 2-87 και 3-8 ανοιχτό το τηλεφωνικό μας κέντρο για να τα συζητήσουμε όλα, για να κάνουμε την κουβεντούλα μας την κλασική, την ωραία, την καθημερινή, την 6.30 με 7.30. Μαριανούς, Παοξίδης, Ηρακλειδής, εδώ πέρα τα πούμε όλα. Σε μια Θεσσαλονίκη που συνεχίζει να καίει από τη ζέστη, είναι η αλήθεια. Σε δρόμους που αδειάζουν. Εντάξει, και εδώ θέλω λίγο το ρεπορτάζ των φίλων της εκπομπής που δουλεύουν έξω στους δρόμους, σε ταξί, αλλά και σε άλλα μέσα, σε φορτηγατζίδες ενδεχομένως, όπως ο φίλος ο Θανάσης, για να τα πούμε παρέτσι εδώ πέρα για κορονοϊούς και για όλα. Μου λείψατε, δεν ξέρω αν σας έλειψα, θα φανεί αυτό μέχρι και τις 7.30. Πήραμε τις ανάσες μας, επιστρέφουμε. Η Νόβα δείχνει κάτι ρετρό του Πανιωνίου εντωμεταξύ, 2008-2009. Με Άρον Μάιλς, ο οποίος έχει περάσει και από τον Άρη, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε ήδη την πρώτη γραμμούλα και θα πάμε να την πάρουμε. Καλησπέρα. Χαίρετε. Αχ, γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Από το... Από πού μας παίρνετε. Εξωτικό. Ναι. Από το εξωτικό. Να το πω είναι... Πες τώρα, ναι, τι. Είναι λίγο κρίζα διαφήμιση γι' αυτό. Πες το, μωρέ, δεν πειράζει. Τι, από ποιο. Από το εξωτικό... Λερόι Μερλίν σας παίρνω. Αχ, τι πήγες να πάρεις. Όχι. Φωγές, κλειδιά. Θες να μου πάρεις και δύο τσουβάλια χώμα που θέλω. Έχω στο σπίτι, έλα σε δώσω. Για την αυλή. Έχω στο σπίτι, έλα να σε δώσω πέρα. Δεν ξέρω αν είναι αυτό που παίρνω γι' αυτό. Πρέπει να πάω να δω κιόλας. Εσύ τι έγινε ρε φίλε, δεν θα πας διακοπές. Δύσκολα! Δύσκολα! Γιατί, ναι. Γιατί ρε Στέλιο, τι έγινε? Πήγα τρεις μέρες εκεί με τα παιδιά, αυτό ναι. Είναι, δεν έχει. Στον εξωτικό Νέο Μαρμαρά, ναι. Στον εξωτικό Νέο Μαρμαρά. Αυτά. Στο πόδι του οικογενειάρχη. Δεν έχει. Είναι γνωστά αυτό. Τρεις-τέσσερις μέρες, αυτά ναι. Είναι, δεν έχει άλλο. Μάλιστα. Και γύρω. Θέλω να πάω μία. Πού, πού, μία πού. Μέρα στα 3-5 πηγάδια. Α, θα πας μία μέρα στα 3-5 πηγάδια. Μάλιστα. Μαζευτήκαμε γενικά τώρα, ξέρει. Α, θα έχετε γκρουπάκι δηλαδή πάνω. Τέλεια. Το στερητικό σύνδρομο είναι, ρε παιδί μου, αυτό. Φλαράκι. Βάλε τώρα ότι είναι από το Μάρτιο, έτσι. Για φιλικό θα έρθετε ή σε προπόνηση? Θα μάθουμε πότε είναι το πρώτο φιλικό, ρε φίλε. Φιλικό μπορεί να μην γίνει και πάνω, βέβαια, παρέντα, να ξέρεις. Άμα δεν γίνει, τι να κάνουμε. Μπορεί να γίνει κάτω στη Βερόια. Κατάλαβες. Όπου γίνει, ακόμα καλύτερα στην Περόγια. Ή στην Άουσα. Όπου είναι το πρώτο φιλικό. Θα είμαστε εκεί, δίπλα στο Θεό. Ναι, εντάξει. Μα έτσι έχει πιάσει, ξέρεις τι είναι, φίλε. Αντί οι άλλοι που λένε φιλαράκι, μήπως έχεις να πάρω μια τυρομητά. Φιλαράκι, μήπως έχεις πότε θα γίνει το πρώτο φιλικό και πού. Να σου πω. Κοίτα, εκεί πάνω νομίζω θα δώσει ένα. Τώρα το δεύτερο θα δούμε. Εντάξει. Έχουμε φίλου δημοσιογράφου που θα μας ενημερώσουν. Έχεις. Θα σε ενημερώσουν, μην αγχώνεσαι. Θα σε ενημερώσουν. Ναι. Θα σε ενημερώσουν. Έχω και άμεση ενημέρωση τι κάνουν τα παιδιά μου στο Πολύχρονο. Ναι. Έχω άμεση ενημέρωση. Α, το φωτογραφικό υλικό. Είναι ήδη εκεί, ε. Όχι που δεν θα ήταν. Ναι. Όχι που δεν θα ήταν. Ναι. Μάλιστα. Σε έφτιαξε για αύριο. Τι εννοείς με έφτιαξε? Με την ώρα της συνέντευξης. Με την ώρα, να δω πώς θα προλάβω να έρθω στο στούντιο με τα τσίμα τσίμα. Πρόεδρε, μην μιλήσεις πολύ. Κάντο μέχρι τις 4.30 να προλάβουμε να έρθουμε στούντιο στις 5. Εγώ το είπα να μην μιλήσει καθόλου και το που λέει καταστροφή είναι. Και να ξεκινήσεις την ώρα της. Πολύ βασικό και αυτό. Λάκι μου! Εντάξει, δεν έχει να κάνει με το λάκι, έχει να κάνει με τους ανθρώπους που θα μιλήσουν να ξεκινήσει την ώρα του. Είναι και ο Πιπερίδη μου. Ο Λάκης και ο Πιπερίδη θα κάνουν σπαθιά να καταπιούν, τόσα κάνουν. Εντάξει, δεν πρέπει. Τι να κάνουν. Δεν πρέπει. Τρεις η ώρα λοιπόν, αύριο, έτσι. Τι έγινε, Γκαστόν Σίλβα, ναι, αύριο 3 η ώρα. Τρεις ή μισή, τώρα
Όχι, 3,5. Από τώρα να σου το πω και να ξέρει. 3,5 ώρα. Άρα πρέπει να βρω κάποιον να χώσω αύριο 5 με 5,5, 6 παρά. Και να έρθω εγώ μετά. Να το σκύλο με τον κάτω. Βλέπω Γιώργο Μπαϊράμι αύριο, τον βλέπω εύκολα μέχρι τις 5,5, 6 παρά. Μέχρι να έρθουμε. Ευτυχώς είναι... δεν έχει κίνηση ευτυχώς. Είναι ζεστός. Είναι ζεστός, θα έλεγα. Ναι, είναι ζεστός. Είναι σε καλή κατάσταση. Για πάμε παρακάτω. Γιατί έχουμε κι άλλον που περιμένει. Πώς περάσαμε. Νομίζω ότι. Εντάξει, σε έναν ικανοποιητικό βαθμό αποφορτίστηκα πνευματικά, το οποίο ήταν για μένα το ζητούμενο, γιατί η δουλειά μας δεν είναι χειροναχτική να βαράμε γκασμά. Εντάξει, δεν με αφήσανε. Είναι σίγουρο δεν θα με αφήσουν να αποφορτιστώ εντελώς. Αλλά εντάξει. Δεν γίνεται να χάσει την πλήρη επαφή. Δεν γίνεται. Την πλήρη επαφή. Κοίτα, ούτε εγώ θέλω να τη χάσω την πλήρη επαφή. Ήταν καλύτερα σχέση με άλλες χρονιές, ας πούμε. Δεν μου πέσανε εμένα αφήξεις παιχτών, δηλαδή αυτό ήταν το καλό. Τώρα θα αρχίσουν να είναι όλα που είμαστε εδώ πέρα έτσι κι αλλιώς. Δεν έκανα τέτοιες σκέντες, πήγαινε στο αεροδρόμιο. Έχει κανονίσει μέχρι τελευταία λεπτομέρεια. Ναι. Με προσέχεις αυτό το κομμάτι. Είναι αλήθεια. Δηλαδή τα έφτιαξε όλα με τέτοιο τρόπο ο Χρήστανθος για να γίνουν όλα τώρα που έρχομαι εγώ. Άλα μπράβο. Να μην υπάρχει ένα ανιαρό καλοκαίρι. Σωστό. Σωστό. Και την άλλη εβδομάδα φεύγουμε πάνω κατευθείαν. Γεια σας. Πότε φεύγουμε, Πέμπτη? Την άλλη Πέμπτη, ναι. Καλησπέρα τα 3-5 πηγάδια και τα λοιπά. Το ημερολόγιο. Γεια σας, το ημερολόγιο. Και ποιος... 3-5 πηγάδια και ποιος θα κάνει... ποιος θα κάνει την Παρασκευή την άλλη εκπομπή? Τι εννοείς, θα έχουμε ρε φίλε τέτοιο. Ο Κωνσταντίνο Τσίψιο με ποιο θα είναι, με τον Κάτω, θα είναι με τον Μπαϊράμι, θα είναι εντάξει. Στην ουσία εγώ θα κάνω εκπομπή από πάνω, να ξέρεις. Καλησπέρα, πάμε να συνδεθούμε τα 3-5 πηγάδια. Ναι. Γεια σας και αυτά. Γεια σας και αυτά. Και για να δούμε τι θα γίνει που λέει ο Κούσης. Βουτήξατε. Ναι, βουτήξαμε. Πού πήγατε? Χαλκιδική γεννήθηκα κυρίως. Τρώμαξα λίγο με την τιμή της βενζίνης. Χαλκιδική κάτι 1,469. Κάτι. Καλά, εδώ έχει φτάσει να έχει 1-2 πάλι το ντίζελ εντός πόλης. Ναι, όχι, κοίτα, εγώ εντός πόλης βενζίνη δεν βάζω ποτέ. Πάντα βάζω έξω γιατί είναι πιο φθηνή. Και είναι και στο δρόμο έτσι κι αλλιώς. Αλλά τώρα αυτό το 1-4 κάτι στη Χαλκιδική που είδα χθες, ας πούμε κιόλας, λέω όχι. Εντάξει. Δηλαδή χαρά στο κουράγιο του. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Α, είστε καλά, είστε έτοιμος να γράψετε, να υποδεχτείτε. Γύρισα με καλή ψυχολογία, θα δω πώς θα εξελιχθεί. Μια χαρά θα εξελιχθεί, γιατί να μην εξελιχθεί μια χαρά. Η ομάδα έλυσε τον παν. Πολύ σημαντικό. Εντάξει. Και πού τα βρήκε τα λεφτά. Και πού τα βρήκε τα λεφτά ο Καρυπίδης στο πλήρωμα. Έλατε. Και πού τα βρήκε, βρε. Έλατε. Ναι. Όπου θέλει. Αύριο. Όπου θέλει τα βρήκε. Αύριο. Αύριο η πρώτη ερώτηση αυτή να είναι. Πού βρήκε τα λεφτά. Και πού τα βρήκε τα λεφτά. Να είστε καλά, κύριε Στέλιο. Η δεύτερη ήταν με τον Ματέο. Με τον Ματέο. Τι έγινε, μπράβο, ναι. Φιλιά, τσάω, γεια, στον επόμενο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα, γοράκι μου, έλα. Είμαι από τους ακροατές που δεν χαίρεται καθόλου να είσαι ο προηγούμενος από αυτό που μιλάει. Δηλαδή, με ένα τύπο που στο καφενείο, ναι. Είναι 70 και θυμάται το κύπελο του 70. 40 κάτι. Και το κύπελο Βοκάρι και το κύπελο Βοκάρι το 2003, τέλος πάντων. Έχεις άπλα χρόνο, πάρε γήπεδο. Συνήθως, ναι ρε φίλε, εντάξει, δεν μου αρέσει, εγώ δεν μπαίνω, αλλά το να λες τα ξαδέρφια σου τώρα, ναι, που πήγε για μπάνιο και τι έκανες, και ρε φίλε, σε παρακαλούμε πολύ. Πες μου σε τι κατάσταση είσαι. Πες μου σε τι κατάσταση είσαι. Δεν είμαι σε καθόλου καλή. Δηλαδή είμαι σε πολύ νευρική μέρα. Από τη Eurobank το πρωί μέχρι στο Μασούρι το μεσημέρι. Έμπλεξε με μια τράπεζα, κακά σκήμη δηλαδή. μου είπε στην τράπεζα η τύπησα, κάτι σαν διευθύντρια. Ο κύριος λέει έχει έρθει λέει 3 φορές σε 17 μέρες, θυμόταν και τις μέρες. Και λέω, συγγνώμη λέω, υπάρχει κανένα πρόβλημα λέω. Πού το κακό έχει κοφτεί. Αφού με απέφερε σε έναν ευγενέστατο κύριο και μου ήρθε κατά μέρος το πρόβλημα, μου έδωσε δηλαδή κάποιες απαντήσεις που ήθελα. Ναι. Στο τέλος, αντί να γίνει ο Ραπτόπουλος και να γίνει... Τι νέκα μου λέω, συγγνώμη, θέλετε να πάρω τα λεφτά μου και να φύγω, δεν είναι κανένα πρόβλημα, ας πούμε.
αδερφός μου, επειδή δουλεύει στην Αθήνα, λέω ένα τηλέφωνο από Καλλιγερόης, λέω, αλλά τέλος πάντων, δεν ήθελα να το ανοίξω το σπίτι. Ναι. Λέει, εγώ δεν το έπαλα για αυτόν τον λόγο, λέει, σας έστειλα σε πιο έμπειρο. Σε πιο εσύ είσαι διευθύντρια. Τέλος και πάντων. Και στο σούπερ μάρκετ τι έγινε, το σούπερ μάρκετ, άκου να δεις τώρα, ρέστα 6 ευρώ, ναι. Ακριβώς, 14.01 είναι ο λογαριασμός. Και μου δίνει 5 ευρώ σκέτο. Ναι. Λέω, κορίτσι μου, λέω, και ένα ευρώ ακόμα. Λέει, δεν στο δώσω τα ευρώ. Κακομούτσουνι, άσχηλη, με γιαγιά, δηλαδή, ούτε με 3 μπουκάλια σέρκο, δηλαδή, πήγαινες μαζί, δηλαδή. Τέτοια φάση, δηλαδή, ναι. Καλύτερα σε νησί μόνος, παρά, ας πούμε, δεν υπήρχε περίπτωση, δηλαδή, απορώ πως βρέθηκε άντρας. Τέλος πάντων, δεν θέλω να λέω κακίες, τέλος πάντων. Όλα στραβά σήμερα. Ακούω το φιλαράκι μου τον Γιώργο και οι κοσμοθεωρίες να πούμε. Τέλος πάντων, ας τον Γιώργο. Ρε Γιώργο, αν δεν αποκλείς αθηναϊκή ομάδα σε διπλά μάτς και δεν πάρεις τίτλο, δεν θεωρείται έτσι. Εγώ εντάξει, το λέω έτσι. Το ξέρω. Τώρα έχει δύο εκπομπές που το λέω. Το ξέρω. Θέλω όμως να θέσω ένα άλλο ερώτημα. Βεβαίως, είμαι εδώ για όποιο ερώτημα θες. Γιατί ο καθηγητής της Αλητείας, δεν λέω το όνομά του, ναι. Γιατί δεν ξέρουμε ποιος είναι. Ναι. Πώς κατάφερε μέχρι και τον Πικουρίνο Ορτίφ, τον Ογκόλυθο, το Πουλέν μου, τον Πεκταρά μου, ναι. Τον έκανε ένα χρόνο τζάμπα συμβόλαιο, δηλαδή να μην παίξει ούτε ένα μάτς επίσημο με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή ρε φίλε, αν είχα τον Πικουλίν, έστω και στα γεράματα, έστω, δηλαδή ένας μισός Σάκλεφορτ, με μισό, ας το τρίποδο του Πέτζα, ναι. Ο Σάκλεφορτ έκανε όλη τη δουλειά στο ΣΕΦ, ναι. Άμα θυμάσαι το μάτς. Πώς κατάφερε, τάφερνε από εδώ, τάφερνε από εκεί, Γιώκο Πικουλίν, τίποτα, ούτε ένα επίσημο παιχνίδι ρε φίλε. Εκτάρα. Αλλά έτσι είναι ρε φίλε, το σύστημα δεν βγήκε τυχαία. Βέβαια εντάξει έγινε μια μικρή απόκληση στο σύστημα. Τέλος πάντων να είναι καλά εκεί που είναι. Βοήθησε φυσικά όταν έγινε βουλευτής και εκεί που δούλευε όταν το συνάντησα μια φορά. Το λέω ρε Σιγιάννη έτσι ψύχρα. Ναι. Λέω εσύ είχες, λέω Τάρπλε και πάσπαγε. Εγώ είχα Μπέρι Σάβιτς. Ναι. Λέει ο Σάβιτς ήταν το μεγαλύτερο μου φόβητρο. Ναι, στο λέω, μιλάμε τώρα off the record. Ναι, δηλαδή ναι, καμία ναι. Σχέση, το είναι βουλευτής. Ναι. Λέει, ήταν να το βγάλω γρήγορα με 3 φάουλ, αλλά δεν έβγαινε με 3 φάουλ. Όσο και διευθύνω να είχα ρε παιδί μου, το άτομο, παρόλο 2-6-2-7 ήταν κάπου εκεί ήταν ο Ζόραν. Ναι, αυτόν φοβόταν πάρα πολύ. Δηλαδή όταν βγήκαμε χωρίς κάλτσες ας πούμε, εγώ πιστεύω ρε παιδί μου εντάξει, δηλαδή στην ισοβαθμία, να σου δώσω να καταλάβεις, ναι. Κερδίσαμε πρώτη εμφάνιση του Φασούλα στο Αλεξάνδριο 84-71, 13 πόντους. Ναι. Και στον επαναληπτικό που κατεβήκαμε ένα τάλιρο, μας περάσανε όσαν η πόρτα του Λίμπερο. 5.000 κόσμο. Ένας τόλμησε να πει σε κάτι ματάδες, καλά σας κάνει 17 Νοέμβρη, μας πλακώνουν εκεί. Εγώ μπήκα στο 34-17. Ο τελευταίος μπήκε όταν τελείωσε το ημίχρονο. Η διαφορά καλά. Ήταν δηλαδή στο συν 13 δηλαδή. Δηλαδή ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ με συν 12 ήταν πρωταθλητής, ας το πω και έτσι. Ναι. Γιατί άντε, έλα, σπάσα την έδρα του ΠΑΟΚ εκείνη την εποχή, ας πούμε, ναι, κατάλαβες. Αυτά είχα πω, Νικολάκη μου. Φιλέ μου, να ναι, ρε φίλε, αλλά μεγάλη ταλαιπωρία, ξέρεις, είναι να περπατάς από Ομόνια μέχρι ΣΕΦ, το χρονομέτρησα 2,5 ώρες και 16 λεπτά. Έχεις να γιατί θυμάσαι. Γιατί οι γαύροι είχαν πετάξει κορμούς δέντρων στον ηλεκτρικό. Και είπε η αστυνομία, δεν περνάει τρένο με τίποτα. Και πώς θα πάμε εκεί, σουρθάμε. Λέει, ποδαράτα.
και ήταν αρχές Μαρτίου, ναι. 22 ώρες, αλλά είχε ζέστη, μιλάμε, εντάξει, και έφτασες με κάτι γάπησα του Ρονάλντο. Τέλεσπαν, ωραία χρόνια, ωραία. Γιωργάρα, Τζίρτζι, άντε, Τζίρτζι. Γεια σου, ψηλέ μου, να είσαι καλά. Φιλιά, στον επόμενο, καλησπέρα. Εγώ είμαι. Εσύ, ο, εσείς ήταν, ναι, γεια σας. Μάλιστα. Μας είπε Περοκέ, Καραϊσκάκη, πόση ώρα κάνει. Δεν ξέρω αν το έχει χρονομετρήσει. Δεν τα πρόλαβες, μικρός. Δεν ξέρω. Όταν γεννιώσουν εσύ πηγαίναμε από το Περοκέ, Ποδαράτη, Καραϊσκάκη. Πόση ώρα. Ανάλογα. Πόσο τσιλίκι είχε. Τσιλίκι. Εξαιρετικά. Τι γίνεται. Τι να γίνει. Περιμένετε τον πρόεδρο να τα πει όλα αύριο. Εγώ θα ήθελα να μάθω τι έγινε με τον, με τον μπάσκετ αυτό, γιατί στο τέταρτο που είχε στο Γκάτζιο δεν ήμουν εκτός αυτοκινήτου για μια δουλειά και... Τι έγινε, παρουσιάστηκε το πλάνο με το πολυμετοχικότητα σήμερα από τους ανθρώπους της ομάδας. Παρουσιάστηκε το πλάνο πολυμετοχικότητα, τι τα ξέρουν αυτά. Εμένα με ενδιαφέρει, θα λάβουμε μέρος στο πρωτάθλημα. Ναι, ρε, κανονικά. Εντάξει, αυτό είπαν, ότι θα κάνουμε μια ομάδα, λέει, δεν θα πάρει πρωτάθλημα, αλλά δεν θα κινδυνεύσει κιόλας όπως γινόταν τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα. Το είπανε αυτό. Δηλαδή, να σου πω κάτι, είναι μονόδρομος. Με τα μπαν και τα ξεμπάν, να πούμε τι γίνεται. Με τα μπαν θα γίνει μια τηλεδιάσκεψη με την FIBA μέσα στην εβδομάδα. Άρα ακόμα δεν μπορούμε να κάνουμε μεταγραφή. Όχι, αλλά έχεις έτοιμους παίξεις και πρέπει να γίνει τηλεδιάσκεψη για να σου πούνε οκ. Okay. Και άμα σου πει νιέντε. Δεν νομίζω να σου πει. Γιατί αυτό το οποίο φάνηκε για τα λεγόμενα των ανθρώπων του Άρη σήμερα είναι ότι υπάρχει καλό κλίμα. Δηλαδή και ότι το σκέφτονται σωστά και στη FIBA για να βοηθήσουν και συνεννόηση με την ΕΟΚ. Αλλά να σου πω τώρα κάτι. Εντάξει. Αν ο Άρης δεν κατέβει, δεν θα πάρει κανένας λεφτά. Και προχτές είχε καλό κλίμα, να πούμε, η Θεσσαλονίκη. Ξαφνικά πλάκωσε ένα μπουρίνι. Πότε. Και τα σήκωσε όλα. Πότε. Έχουμε σκάσει τρεις τόσες μέρες από τη ζέστη τώρα. Ποιο μπουρίνι. Ναι. Τέλος πάντων. Καλά. Αν και εγώ. Να σου πω κάτι έτσι που πολύ βαρύ είσαι σήμερα, πολύ βαρύ είσαι σήμερα. Είμαι ρε φίλε, είμαι. Είσαι πολύ βαρύ. Να σου πω γιατί, άμα σου πω το λόγο θα τρελάθεις. Πες μου. Μετά από το lockdown, ναι. Χθες πήρα την πρώτη μέρα ρεπό. Σε ρίσε πήγε. Oh. Ναι. Και κουράστηκα περισσότερο, ρε. Σου βγήκε κούραση, αυτό που γίνεται πάντοτε κάθεση. Μου βγήκε κούραση, ρε φίλε. Δεν ήθελα, αφού έλεγα να σηκωθώ, να φύγω, να πάω να ανέβω. Γιατί δεν δούλευε το αυτοκίνητο και να ανέβω πάνω να βγω έξω στον δρόμο. Άρα ούτε για μπάνιο μπορούσε να πάω στο ίδιο πράγμα. Oh. Δεν ήθελα να πάω, ρε φίλε. Ήθελε να κάτσει σπίτι. Ναι. Ήθελα να κάτσω σπίτι. Σε καταλαβαίνω. Αλλά αγχώθηκα με αυτά. Ρε, εσύ δεν βλέπω ειδήσει. Αλλά όταν βλέπει τηλεόραση, αναγκαστικά και κάτι θα ακούσει, κάτι θα δει, ρε φίλε. Θα σε τραβήξει και λίγο, άνα εδώ και τα αθλητικά, άνα εδώ και τον καιρό και ακούς όλη την βλακεία του κόσμου να πούμε για αυτό εδώ, για τον κορονοϊό και για το ξέρω εγώ να πούμε. 77 νέα κρούσματα ανακοινώθηκαν μόλις τώρα. Εντάξει. Βάλει και άλλα 200 από μένα να γίνουν 277. Ούτε με ενδιαφέρει, αδερφέ, το κρούσμα. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Κρούσματα ξέρεις πόσα έχουμε. Πώς. Να σου πω κάτι, παλικάρι μου. Για πες. Από την εποχική γρήπη πεθάναν περισσότεροι. Ναι, πιθανό όντως αυτό να ισχύει και δεν τα ανακοινώνει και ποτέ κιόλας την εποχική γρήπη τους αριθμούς. Θα το πω έτσι τέτοιο. Ο COVID-19 είναι μία, ξέρω εγώ, ιός η οποία εξαπλώνεται γρήγορα. Αυτό είναι το, ναι. το πιο, πώς θα το πω, αυτό είναι που το κάνει ιδιαίτερο. Ναι. Είναι μια απλή γρήπη, δεν είναι τίποτα άλλο. Είναι μια απλή... Αν είσαι υγιής, δεν πρέπει να φοράς μάσκα, ρε φίλε. Μάσκα πρέπει να φοράνε αυτοί που έχουν πνευμονολογικά προβλήματα, που έχουν άσθμα, που έχουν, ξέρω εγώ, καρδιολογικά. Αυτοί να φοράνε, ναι, γιατί μπορεί να... Οι άλλοι για ποιο λόγο να φοράνε. Το ότι έχουν βάλει πολύ που είναι 20 χρονών ισχύει, ναι. Και βάζει 40 κάτω και της αλλάζει τον αδόξαστο, να πούμε... Δηλαδή γιατί να φορέσει μάσκα, δεν κατάλαβα. Πες μου ένα λόγο που πρέπει να φορέσει 20χρονος μάσκα. Μπορεί αυτός να το περάσει ανέμεκτα να είναι ασυμπτωματικός, αλλά να σου πει ότι μπορεί να κολλήσει κάποια ευπαθή ομάδα. Ναι, ευπαθή ομάδα να κολλήσει. Όποιος είναι ευπαθή ομάδα να φορέσει. Ναι, σωστό.
Όποιος είναι ευπαθή και το γνωρίζει ότι είναι ευπαθή. Γιατί όλοι οι ευπαθές κατά 99% το γνωρίζουν. Ναι. Αυτοί ας φορέσουν. Ας φορέσουν και γάντια, ας φορέσουν και ολόκληρο, ξέρω εγώ, ολόκληρη σακούλα πάνω τους να δούμε, άμα θέλουν. Ναι. Ο δικός μου, ξέρω εγώ, είναι σε ευπαθείς ομάδες εδώ ο συνεργάτης μου. Βάλαμε από πίσω plexiglass, δεν βάλαμε nylon, plexiglass μέχρι κάτω. Ναι. Εντάξει, είναι προστατευτικό και για άλλους λόγους αυτό. Αλλά λέμε τώρα. Φοβάται και έχει τους λόγους του που φοβάται ο άνθρωπος. Γιατί παίρνει οξυγόνο το βράδυ όταν κοιμάται. Ναι, ναι. Άρα έχει θέμα. Γι' αυτό δουλεύω και εγώ όλο βράδυ να πω. Ναι. Γιατί δεν μπορεί να, τι να κάνει το βράδυ, να παίρνει οξυγόνο μέσα στα μάξι, δεν γίνεται. Σε περιμένω αύριο λοιπόν, να σχολιάσει το Θόδωρο Καρυπίδη. Τι να σχολιάσω, το Θόδωρο δεν χρειάζεται να το σχολιάσει κανένας, ρε φίλε. Και Άγγελος ο Θόδωρος και ο Άγγελος μένουν να σχολίαστε από τις πράξεις τους, φίλε. Καλό. Εγώ αυτό που θέλω να δω, θέλω να δω αν θα έρθουν του Μετρόπολης δημοσιογράφοι. Τώρα εγώ αυτό θέλω να το δω. Θα φάνει. Δηλαδή, όχι ότι μου φταίνουν τα παιδιά ναι, τώρα. Ναι, ναι. Για 3 και 60 είναι τώρα εκεί. Ναι. Τα παιδιά δεν μου φταίνουν καθόλου. Ναι. Η νοοτροπία να πούμε του και καλά να πούμε μεγάρου εκεί πέρα μου φταίει. Και μια που είπα 3 και 60 και κλείνω. Πες και μήπως ναι. Ξέρεις από πού έχει βγει το 3 και 60. Όχι. Για δώσ' το. Γιατί όντως δεν το ξέρω αυτό. Πες το σύντομα γιατί ήταν ένας μισθός που παίρναν, ναι, ναι. Ήταν ένας μισθός που παίρναν την εποχή του μετά τον πόλεμο ναι. Οι δημόσιοι υπάλληλοι. Το 360, δηλαδή έπαιρναν 3.060 και 60 δραχμές. Και ήταν για πολλά χρόνια αυτό. Δεν πήραν ποτέ αύξηση. Γι' αυτό και ο δημόσιος υπάλληλος εκείνη την εποχή ήταν μια... δηλαδή ένας άνθρωπος που δούλευε σαν δημόσιος υπάλληλος ήταν του πεταματού. Και τώρα δίνουμε 3.60 για να πιούμε ένα ποτήρι βότκα. Τέλος πάντων, έφυγες. Να είσαι καλά, φιλιά. Στον επόμενο, καλησπέρα. Επειδή έχω εκδηλώσει το θαυμασμό μου για τον Θόδωρο, ναι. Παρόλο τις οπαδικές μου διαφορές, ναι. Θόδωρε, αν ακούς προσεκτικά ή μπορώ να σου δώσω το τηλεφωνό μου εκτός, μπορώ ή δεν έχω πρόβλημα να το πω στον αέρα. Να ξέρεις να το πεις, πες το. Για μένα καλύτερα να μην το πεις. Ναι, το έχεις εσύ το δικό μου. Όχι, δεν το έχω. Βάλει λίγο ένα χαλί, λίγο έτσι. Τώρα πρέπει να. Κοίτα, έχω άλλους 3 περιμένω. Θες να το κάνουμε πιο μετά, γιατί τώρα. Ναι, και... λίγο. Μισό δευτερόλεπτο. Απλά θα γράψεις. Να γράψω, πού να γράψω, ρε. Περίμενε τώρα, περίμενε. Ένα χαρτί, αγόρι μου. Τι μου κάνει. Δεν έχω χαρτί μπροστά μου, ρε φίλε, περίμενε. Δεν είναι δυνατόν δημοσιογράφος, δεν έχει χαρτί και ψηλό. Δεν έχω τώρα, ρε. Εκπομπή κάνω. Έλα, θα το δούμε μετά. Πάμε παρακάτω τώρα, γιατί έχουμε κι άλλους περιμένουν. Όχι, 6973 Θόδωρε, 927 760. Θόδωρε, θέλω να μιλήσουμε για πολιτικά κάτι, κάποια πράγματα. Έγινε, έφυγες. 6973 927 760. Έγινε, τσάω. Λοιπόν, τι γίνεται εδώ στον αέρα. Μην τον πάρετε τώρα το ψηλό και μην τον τρελάνετε. Στον επόμενο, ναι. Έλα, φίλε. Χαίρετε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Κιτρινό μαύρη καλαμαριά, Στέφανε. Έλα, ρε, Στέφανε. Τι κάνεις, αγόρινα. Καλά, δόξα τω Θεώ. Αύριο είναι η συνέντευξη του Θεού. Αύριο 3 η ώρα, ναι. Αυτό, ο Καρυπίδης μαζί με τον Χαριστέα θα μιλήσουν. Αυτό... Πού θα γίνει? Στην αίθουσα τύπου του Κλεάνδης Βικελίδης. Μπορούμε να είμαστε εκεί? Όχι. Εκεί μόνο δημοσιογράφοι επιτρέπονται. Μόνο δημοσιογράφοι. Μόνο δημοσιογράφοι και με μάσκες κιόλας από ό,τι μας ενημέρωσε η ΠΑΕ για να... Προσέχουμε μεταξύ μας γενικότερα. Καλά, κερδάζει τώρα αυτό με τις μάσκες να πούμε. Έχει παρατραβήξει, δηλαδή. Ξέρω εγώ. Αφού μας έχουν ζαλίσει να τις βάλουμε, τις βάλουμε. Τι έκανε. Αδερφέ, τώρα να σε πω κάτι, εσύ. Έχεις μπει πρωί, ξέρω εγώ, να πας στη δουλειά σου με λεωφορείο? Ευτυχώς όχι. Αλλά βλέπω τον κόσμο που είναι μέσα στα λεωφορεία και πραγματικά τον λυπάμαι. Με αυτό εγώ, που γίνεται. Κατάξει, εγώ κρίνημενο. Ναι. Άσε που. Αν πας στην εφαρμογή του ΟΑΣ, ξέρω εγώ, σου λέει σε 3 λεπτά, έρχεται σε 73. Όλη αυτή η καθυστέρηση σημαίνει ότι στις τάσεις, ξέρω εγώ, αν ερχόταν και 3 θα μπαίνανε 10 άτομα μέσα. Ναι. Όταν κάνει 40 λεπτά να έρθει, μπαίνουν 50 άτομα μέσα. Και εγώ ξεκινάω εδώ από τη σχεδόν μετά το γήπεδο της Μίκρας, η πρώτη στάση είμαι εγώ. Ναι. Και μέχρι να φτάσει η χαμόδρα και κατάσταση, ξέρεις από κρίνει, έτσι. Ξέρω πολύ καλά, ναι. Με το που φτάνει η στροφή Παναγίας, ξέρω εγώ, και πιάνει χαμόδρακα, το λεωφορείο έχει μέσα 100-600 άτομα. Σε μιλάω, σεξ κάνουμε, ρε, ο ένας πάνω στον άλλον, και είναι κάποια στιγμή, ξέρω εγώ,
γυρνάει, ξέρω εγώ, ένας λέει, εσύ δεν φοράς μάσκα. Ναι. Όχι για μένα, κάποιον. Κάποιον. Και παλικάρι, ναι, εσύ του τι να φοράς μάσκα. Ο άλλος να πούμε, ξέρεις, και το πρωί να μου πεις να έχει τρέξει, να έχει κάνει ένα υδρωμένο μουσκεμα και να έρχεται να την πέφτει πάνω σου, να πούμε, να του λες, αδερφέ, να κάνω μια ερώτηση, επειδή τώρα εντάξει μπορεί να φανεί και αστεία σε κάποιους, δεν έχω χρόνια να δουλέψω στο λεωφορείο, δεν ξέρω. Δεν έχουν κλιματισμό μέσα, φαντάζομαι, έτσι, όχι. Μερικά έχουν, φίλε, μερικά δεν έχουν. Και η γραμμή τώρα, ρε Καρδάση, 5 με 6, ναι, ήταν κάποτε τα διπλά λεωφορεία που πάλι δεν φτάναμε. Ναι. Σκέψου τώρα όταν είναι αυτό το μονό, αυτά τα μονά που πηγαίνανε Νεάπολη, ξέρω εγώ, Καλυφαία, που αυτά τα φέραν τώρα εδώ στην Κρίνη. Και σου μιλάω σε 4 στάσεις από μένα, δεν χωράει, ρε φίλε. Απλά μόνο σταματάει 7 μέτρα μετά τη στάση για να κατεβεί κόσμος, όχι να ανέβει. Είναι δύσκολο, ναι, πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε σκέψου τώρα ότι δεν παίρνουν όλους εκείνους, σε εκείνους προστίθονται άλλοι τόσοι και άδε τρέχα. Τι μάσκα, σε κορυδηλίκη είναι. Και μέσα στη ζέστη είναι, και όλες. Είναι κορυδηλίκη και μη σε πάρω τώρα, δηλαδή. Στα θέατρα λέει ανά μία θέση, ξέρω εγώ, τα θερινά θέατρα κάθεσαι. Ναι. Στο Χαριλάου που παίρνει, ξέρω εγώ, 25.000 κόσμου, ανά μία θέση δεν μπορούμε να καθόμαστε, ρε εσύ. Α, να γεια σου. Είναι ερώτημα αυτά... που το έχουν θέσει πολύ γενικότερα για τον αθλητισμό. Πώς επιτρέπεται κόσμο μπορεί να μου σε τόσα μέρη και όχι στο γήπεδο. Είναι δυνατόν εσύ τώρα, δηλαδή, σου λέω άμα σε πούνε, πάνε ρε φίλε να πούμε, απλά κάτσε δίπλα παραδίπλα. Θα έχει θέμα τώρα να πούμε στο γήπεδο με τον κόσμο και με τα τέτοια απλά. Άλλα συμφέροντα είναι, αδερφέ, γιατί άμα γινόταν ορισμένα μάτς με π.χ. λέω εγώ τώρα και καλά, ξέρω εγώ, η Ρεβάς με το Χανούμι, θα είχαμε άλλα κόσμο. Θα ήταν πολύ διαφορετικά, ναι, θα ήταν πολύ διαφορετικά. Όχι, θα ήταν πολύ διαφορετικά, θα είχε πέρασει ο Άρης. Δεν πιστεύω να υπάρχει άνθρωπο. Το πιο πιθανό είναι αυτό. Αλλά γενικότερα, επειδή αυτό πέρασε και τώρα πλησιάζει και μια νέα σεζόν, γιατί σε ένα μήνα, 40 μέρες, ξεκινάει και το πρωτάθλημα. Τώρα, δηλαδή, ένα 40-50% επί της πλευρά των γηπέδων μπορεί να υπάρξει και μπορεί να προχωρήσει. Ωραία. Για πες μου, Ραγκαρδάση, δηλαδή, με ποια λογική σήμερα να μπορεί να γίνει και πριν ένα μήνα να μην μπορούσε. Τι άλλαξε. Αφού λένε ότι να πούμε. Ότι ήμασταν καλά, ήμασταν το ένα. Εδώ οι δικοί μας λέγανε ότι με τη ζέστη, η ζέστη καταπολεμάει τον κορονοϊό, έχει βράσει ο τόπος και έχουν αυξηθεί τα κρούσματα τώρα. Αδερφέ, εγώ θα σου πω κάτι συγκεκριμένο. Πες και το τελευταίο για να πάμε στο break κιόλας, ναι. Ναι, Πασακά, δύο πραγματάκια ναι, πολύ γρήγορα. Ναι. Πες μου. Το ένα βγήκε επώνυμα, δεν ξέρω αν το είδες, να πούμε, μια γυναίκα. Ναι. Και κατήγγειλε να πούμε το εξής γεγονός. Ότι η μητέρα μου λέει να πούμε πέθανε από γρήπη. Και τη βάλανε λίγο ότι πέθανε από κορονοϊό και το έχει κάνει θέμα. Αλλά όλοι οι άλλοι το θάψανε. Όλοι. Ναι. Και ένα δεύτερο που θα σου πω, γιατί έχει πολύ πλάκα να πούμε, ναι, το είδα και γέλασε. Παίρνουν συνέντευξη, λέει, τον Αυθενάρη, τον Άδωνη. Ναι, με τη μάσκα που και ήταν. Το λέει, τον, όχι, άκου λίγο, αδερφέ. Ναι. Το λέει ο δημοσιογράφος, κύριε Υπουργέ, λέει να πούμε μαυρίσατε. Και τι απαντάει το άτομο, ρε φίλε. Τι είπε. Όχι, λέει, παιδιά, λέει, ένα μπάνιο ήταν. Απλά λέει με κάθε μέρα, λέει, σε εργοτάξιο, λέει, στο ελληνικό. Άσε μας, Ριάδανε. Πετάριχνεις, ρε φίλε, να πούμε. Άσε μας, Ριάδανε. Καλούπι κάνεις, τέλος πάντων. Λοιπόν, Στεφανάρα, να είσαι καλά. Παιδιά, να μιλήσει και το παλικάρι το τελευταίο, φιλιά στο λαό του Άρη, ρε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Στεφανάρα. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλον, όχι. Έπεσε ο τελευταίος, δεν περίμενε, μπορεί να πάρει μετά το διάλειμμα. Λοιπόν, πάμε στο break γρήγορα και επιστρέφουμε ξανά για το δεύτερο κομμάτι με τις δικές σας τηλεφωνικές γραμμούλες. Αθλητικός Λίμπερο 107,4, σαν το σκύλο με το γάτο ή σαν το σκύλο με το γάτο. Και τώρα ο σκύλος μόνος του είναι, ή ο γάτος ενδεχομένως. Νίκος Μοσχοβίτης, μετά πάω 24. Λοιπόν, 2-3-10-2-87 και 3-8 για ανοιχτό τηλεφωνικό μας κέντρο. Συνεχίζουμε το δεύτερο κομμάτι της εκπομπής και πάμε στον επόμενο φίλο. Ναι. Γεια σας. Κάνετε καλά, είστε. Καλά, α, κύριε Αντώνη, κύριε Αντώνη. Ναι, εγώ είμαι εγώ. Ποια βάρδια αλλάζει, ρε φίλε, από εβδομάδα. Αν έρεσαι να κάνω αγκαρία δουλειές. Τι δουλειές. Όλα στα 5 η ώρα, ψώνια. Μια σούπερ μάρκετ έχω αλλάξει από την όπου σχόλασε. Γιατί. Δεν έχω πάει. Γιατί. Μυστικός. Γιατί, ρε φίλε, τρία σούπερ μάρκετ, ένα δεν είναι αρκετό. Αφού ψάχνουν προσφορές, ρε φίλε. Πάνε παρά αυτό, πάνε παρά εκείνο, πάνε παρά άλλο. Έτσι παίζει μπάλα. Σωστό, σωστό. Σωστό. Ναι, τι τώρα. Σωστό. Κάτι μπορεί να το πάρει, ρε φίλε, 3-19, γιατί το πάρει 3-20. Εάν είναι εκεί η διαφορά. Άκουσε. Ναι. Άκουσε, άπλα. Αν είναι εκεί η διαφορά, εντάξει, οκ. Τι γίνεται. Δηλαδή τώρα τι είσαι πρωινό, είσαι και τα απογεύματα τα αραλική. Ναι, αυτή βάλαμε πρωινό, ναι. Οπότε μέχρι να πάω σπίτι να κάνω ένα μπάνιο να φάω, πήγε 7 η ώρα.
να πέσω να κοιμηθώ κανένα τρίωρο, να σηκωθώ για να ξανακοιμηθώ, κατάλαβες. Πω, τι τραβάτε. Βέβαια, φίλοι, δουλειά πλέον είναι πιο εύκολη, γιατί βλέπω οι δρόμοι που κατέβηκα σήμερα στην πόλη μετά από 6 μέρες, παρκάρισμα άνετος. Α, φίλε, η δουλειά είναι πανεύκολη σε αυτές τις μέρες. Τώρα είναι ονειρικά. Πας εκεί στην Καμάρα, πας ναι. Καμάρα, πας Μητροπόλεως, ναι. Πέφτεις, κοιμάσαι μια ωρίτσα, έρχεσαι, πας το τζάμι, έλα, κάνε ένα μέτρο μπροστά, έφυγε. Ναι. Κάθε κοιμάσαι άλλη μια ώρα, έρχεται πελάτης, μπαίνει μέσα, σου λέει πάνε με κοιμάσαι ναι. Στρατού. Ναι. Πας ένας Μητροπόλεως, κοιμάσαι άλλη μια ώρα, ξανά δανειέζεις. Μια χαρά είσαι. Μια χαρά. Αλληλικό ρεκόρ για εισπράξεων κάναμε σήμερα. Μια χαρά. Αλλά δεν πειράζει. Το ξέρουμε ούτως ή άλλως. Δεν έχουμε θέμα. Ο Αύγουστος είναι δύσκολος μήνας για όλους. Ναι, τι έκανα. Απλά δεν τον δούλευα τον Αύγουστο τόσα χρόνια. Λέω ότι έπαιρνα, πήγαινε διακοπές. Ναι. Και δεν τον είχα έτσι, δεν τον ήξερα. Είχα καμιά δεκαετία να φύγω. Τις 22 σε διακόπτω, 22 και 29 Αυγούστου, τον Μπαράζ Ξάνθη Απόλλωνας Σμύρνης. Διπλό θα είναι. Τέλεια. Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ. Ο άλλος θα κατέβει. Όρισε για τα τέλη Αυγούστου διπλό Μπαράζ Ξάνθης με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Δεν πέρασε πρόταση για 15 Super League. Με την παρουσία και των δύο ομάδων χωρίς μπαράζ. Δεν απαντήσατε. Ναι, βεβαίως. Δεν απαντήσατε. Ότι θα κατέβουν οι άλλοι. Καλή ερώτηση. Καλή ερώτηση. Γιατί έχουν γιατί ξέρετε, εσύ λες για το. Σε για ποιον λες. Πρέπει να μπουν ψήλοι στα αυτιά μας. Για ποιο λόγο δεν κατεβαίνουν ψήλοι οι άλλοι. Ψήλοι στα αυτιά μου μπήκανε. Ποιος δεν θα κατέβει, λες. Ναι, ναι, ναι. Ποιος δεν θα κατέβει. Ποιος θα κατέβει. Μάλλον αυτοί που κάνουν καρναβάλι. Η Ξάνθη, μάλιστα. Εγώ, μου στέλνετε μεταξύ ένας κακοπροαίρετος φίλος νωρίτερα μήνυμα για να τσιγκλήσει λίγο. Λέει είναι τυχαίο, λέει ότι οι μόνες ομάδες που εμφάνισαν κορονοϊό στην Ελλάδα λένε ο ΠΑΟΚ και η Ξάνθη. Ντροπή. Μόνο που το σκέφτηκε ντροπή. Ναι, δηλαδή έσχος. Ντροπή και έσχος. Μόνο αυτό τίποτα άλλο δεν μπορώ να αποφύγω. Ήταν όμως έξυπνο, πνευματώδες. Αύριο ξέρεις, τι? Δεν είναι μόνο η συνέντευξη τύπου αύριο. Τι έχει αύριο και ανακοινώσεις. Ανακοινώσεις έχει. Ποιο θα ανακοινώσουμε. Πες μου, δώσουμε. Φίλε, έχει αύριο, έχει ανακοινώσεις. Τίποτα, ρε. Χαλαρά την πέρασε ο Σαλτής την προηγούμενη εβδομάδα. Έρχεται εμείς τώρα να φάμε όλο τον κατημά. Κατάλαβες. Κάθε μέρα δώσ' του. Συνέντευξης τύπου, δηλώσεις, ανακοινώσεις. Αφήξεις. Για κάποιο λόγο. Ναι. Για κάποιο λόγο είναι αφεντικό. Ναι, είναι αλήθεια είναι αυτό. Για κάποιο. Φίλε, τώρα. Ναι. Απλά πάμε. Καπιταλισμός, φίλε μου. Αυτό. Να μας ρουφάνε το αίμα οι καπιταλίστες, κατάλαβες. Αυτό. Τώρα σου λέει, θα πάω να κάνω διακοπούλες, θα αφήσω τον Ιάκη εκεί πέρα. Νικόλα, αφού πάρεις ανακοινώσεις, πάρε και μέχρι το αεροδρόμιο, πάρε και το αντίσκηνο και περίμενε να έρχονται. Εγώ χρόνια ολόκληρα... Τους άλλους σου λέει μικρός είσαι, δεν έχεις πρόβλημα. Έχω καθιερωθεί χρόνια ολόκληρα ως ρεπόρτερ αεροδρομίου, επειδή είμαι Περαία, παιδί μου, και είναι 10 λεπτά. Δηλαδή, τσακ, μπαμ, πας, τι γίνεται δουλειά, εντάξει, τι έκανα. Εντάξει, αλλά υπάρχουν και καθυστερήσεις, ρε φίλε. Έχω πάει μέχρι και σε άφηξε ο Κάρο White, ας πούμε, στο αεροδρόμιο. Φαντάσου. Έλα ρε φίλε. Ναι, που τον περιμέναμε τρεις ώρες. Το παντελώς άγνωστο τότε ο Κάρου White. Ναι, έτσι και τον κάναμε μάγκα εμείς για να τον πάρουν οι hit. Κατάλαβες. Ακριβώς. Άνα γεια σου. Τελικά τον παίζει ακόμα και σταματεί. Όχι, έχει χρόνια που έχει φύγει. Τώρα δεν ξέρω που είναι αυτός. Δεν ξέρω αν παίζει βασικά ακόμα μπάσκετ. Δεν ξέρω τι. Έχω χάσει τα ίχνη του. Μικρό το παιδί. Εχθές ο Γιάννης έπαιξε, ο Bucks. Έχασε από τους Rockets. Δεν πάμε μικρό να το χάσουμε. Καλά, μια ήττα κάναμε, εντάξει. Δεν μου λες. Έλα. Πάμε και στο τελευταίο για να πάμε και στον επόμενο. Για πες. Τι Παρασκευή παίζει ο Ολυμπιακός. Ή Πέμπτη Παρασκευή νομίζω. Παρασκευή έχει και Τσουλού νομίζω κιόλας. Όχι, Τετάρτη Πέμπτη είναι. Τετάρτη Πέμπτη νομίζω του Europa League. Α, και Παρασκευή είναι Τσουλού. Ναι, Παρασκευή έχει Τσουλού. Θα έχει Μπαλίτς. Και πάνω εκεί που θα βάζα φίλη την Αταλάντα για κατάξει Champions League. Την Αταλάντα. Εντάξει, είπαμε. Καλή χρυσή ομαδάρα είναι, οκ, αλλά μην πάμε. Όχι, κοιτάξτε. Με στεναχώρησε το Σάββατο, φίλε. Δεν είναι ότι έχασα το στοίχημα. Απλά λέτε, φίλε, είναι τελευταίο παιχνίδι στην έδρα σου. Και για πρώτη φορά στην ιστορία σου θα βγει δεύτερο, ρε φίλε. Και έχει ένα βαθμό διαφορά. Κερδίζει και βγαίνει δεύτερο. Και παίζει με αυτού που είναι, ξέρει, οι γνωστοί νεκροθάπτε στα λίγο ποδοσφαίρου. Ιντερ. Δεν ξαναπέζω Ιντερ, νομίζω ότι το έχω γράψει και το έχεις διαβάσει κι εσύ. Ναι. Δεν θα ξαναπέξω Ιντερ. Δεν έχω ξαναπέξει. Και πάλι έχω χάσει. Δεν βάζω μυαλό. Δεν έχει σημασία, τι να κάνω. Είναι κάποιες ομάδες που δεν τις ακουμπάς πλέον. Ναι, ρε φίλε, αλλά ξέρεις με είπες, ναι, είπες, λες, Αντώνιο Κόντε, βάλανε μυαλό. Καλά, εντάξει. Να σου πω κάτι, ένα λούδι δεν φέρνει την άνοιξη και πέρα τούτου. Και ο Κόντε δεν είναι κανένας μάγος, θέλει το χρόνο του. Ναι,
Ναι, ναι, θέλει και το χρόνο. Αν τον κρατήσουν, ναι, ναι. Να είσαι καλά, τον Άρα μου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλό, καλά. Καλή επιστροφή, καλό χειμώνα. Καλό κουράγιο, να είσαι καλά. Στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Έλα, Νίκο. Έλα, αρχλεωμένη. Πού είσαι, δηλαδή, γύρισα και τόση ώρα δεν έχεις εμφανιστεί. Τι να γίνει, σήμερα ήρθαμε λίγο αργά σπίτι, ήμασταν, πήγαμε για δουλειά, είχαμε στο κτήμα εκεί δουλειά. Το κτήμα κιόλας, έχεις και κτήματα, μπράβο, δυνατός. Τα δέντρα που τίσαμε, κάναμε, δείξαμε. Μπράβο, μπράβο. Άπλασε πλέον. Πάρε, έχουμε... πάρε μετοχές στην ΚΑΕ Άρης, εσύ που έχεις κτήματα, ρε κλεωμένη. Τι μετοχές, ρε, εγώ θα φέρω παίχτη, ρε. Θα φέρεις παίχτη, τώρα. Κάτσε, ρε κλεωμένη, κάτσε. Ποιο θα φέρεις? Το Van Dijk. Για τον μπάσκετ λέω, ρε κλεωμένη, ας τον ποδόσφαιρο τώρα. Το μπάσκετ δεν μπόρεσα να ακούσω τι είπε, αλλά υπάρχει μεγάλη εμπιστοσύνη στον Αλβανίδη. Αυτό που είπε, ποιος το είπε, στην προηγούμενη εκπομπή το είπες ότι ήταν πολύ καλή η ομάδα που είχε μόνο Έλληνες και μόνο το Χαντ ξένο. Μια καλή ομάδα ήταν. Εκπληκτική ομάδα ήταν. Τέτοια ομάδα πρέπει να γίνει, όχι 40 Αμερικανούς και όλοι προβληματικοί, Κάιζερ και Χάινικεν. Εκείνο τον παίκτη που πάλι πού τον βρήκαν και τον πήραν εκείνον. Εκείνος έκανε 5 σουτ, τα 7 ήταν airball. Τον βρήκανε και τον πήραν, τι να κάνουμε. Μα τι είναι αυτά, τι είναι αυτά τα πράγματα. Είναι δυνατό, γι' αυτό λέω, δεν προωθείτε δηλαδή ο Σιδηροηλίας και εμπιστευόμαστε κάτι παίκτη σαν και το συγκεκριμένο. Τον Κάιζερ και φέτος τον Κετσεβίτσιος και του χρόνου ποιον ακόμα θα φέρουν, αλλά τώρα. Είναι εγγύηση η παρουσία του Αρβανίτη, είναι εγγύηση ότι δεν θα έρθει κανένα κρυάρι Αμερικανός. Ναι. Άμα δεν έχεις λεφτά, χίλιες φορές να πάρεις έναν ξένο ή δύο, παρά να πάρεις πέντε. Γιατί να πάρεις πέντε ή έξι. Πάρε έναν, πάρε δύο. Δεν θα έχεις πολλούς ξένους. Τέσσερις βαριά. Μπράβο, έναν, δύο. Και υπάρχουν Έλληνες πολύ καλοί. Το Λιόπουλος, Αγραβάνης, Κουζέλογλου. Είναι πολύ καλοί παίχτες που με καλό προπονητή θα. Θα παίξουν, θα είναι πάρα πολύ καλή. Θα κάνει πολύ καλή χρονιά. Κάτω από το ποδόσφαιρο, ό,τι και να πεις είναι λίγο. Δηλαδή, δηλαδή. Ο Άρης θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Αύριο θα μιλήσει ο πρόεδρος. Το πρωτάθλημα θα το διεκδικήσει του χρόνου ο Άρης μαζί με τον Ολυμπιακό επί ίσης ώρες. Το αβαντάζ βέβαια θα το έχει ο Ολυμπιακός, γιατί εντάξει είναι και εκτός γηπέδων είναι δυνατός, κάτι που δεν έχει ο Άρης. Απλώς ο Άρης θα κερδίζει και τους διαιτητές. Σε πολλά παιχνίδια θα χρειαστεί να κερδίσει και τους διαιτητές. Αυτό πάντα υπάρχει. Αλλά αν κάνεις, άμα πάρουν όμως, άμα πάρεις τώρα αυτούς τους παίκτες, Ματέο Γκαρσία, Φετφατζίδη, Σαντίκου, Μπερτόλιο, έρθει πίσω ο Γκαστόν Σίλβα, ο Χατζησαφή αριστερά, ο Σάκητς δεξιά, ναι. Τι θα κάνουν τα διαιτητάκια? Θα ακυρωθεί το ένα γκολ, θα βάζεις τέσσερα. Άμα θέλει, έλα εδώ, για παρακαλώ. Σου βάζει εμπόδια μια χαρά. Έλα εδώ με το Κοτέτσι, έλα εδώ. Πάρε τρία γκολ. Τελείωσε. Έλα εδώ, Λάρισα. Έλα εδώ, Άρης Λάρισα. 8-0. Πού να πας? Τι 8-0 ρεκλειωμένη, κάτσε, περίμενε. Έχουμε ακόμα δρόμο. Κάτσε, μην βιάζεσαι. Μα αφού είδα τώρα την εντεκάδα, να πούμε, έχει βγει ήδη. Ποια είναι, κάτσε, πάλι μου έκανες εντεκάδα, πάλι καινούργια. Όχι, τι είναι αυτή η παλιά που είπαμε. Ποια ρε? Αυτή η παλιά. Κουέστα, Σάκητς, Χατζησαφή. Χατζησαφή δεν θα είναι αριστερό μπακ. Μάλλον για τον άξονα πάει. Δεν ακούς την προηγούμενη εκπομπή. Δεν ακούς τον κύριο. Εγώ βάζω με τα δικά μου τα δεδομένα. Εγώ δεν αλλάζω τους παίκτες. Εγώ τους βάζω εκεί που παίζει ο καθένα. Σου λέω εκεί που θα παίζουν όμως. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί θα πάρεις άλλο αριστερό μπακ, λεωμένη. Εγώ αυτόν θέλω. Ο Χατζησαφή είναι μεγάλο παίκτη. Ροζ και αυτόν που θα πάρουμε στόπερ, ο Γκαστόν Σίλβα παράδειγμα, Σάσα Ματί για να ανανεώσει, Μπερτόλιο, Φετφατζίδη, Ματέο Γκαρσία και Σαντίκο. Αυτή την δεκάδα κάναμε. Μάλιστα. Έλα εδώ Ατρόμητε, 8-0. Έλα εδώ, πού πας? Αφού θα χαθεί η μπάλα, δεν βλέπεις τι γίνεται? Φετφατζίδη και Ματέο Γκαρσία δεν θα κρύψουν την μπάλα? Κάτσε ρε κλώμη. Εννοείται αυτό. Εδώ πέρα την έκρυβε ο Μπρούνο Γκάμα που είναι 32 και έχει κάνει και χιαστός. Μάλιστα. Δεν το κλαίμε. Το χρόνο θα είναι ο βασικός πρωταγωνιστής ο Άρης στο πρωτάθλημα. Ο πατέρας μου, μαζί με τον ο πατέρας μου τσοφάει να σε ακούει να βγαίνει, θα ξέρεις. Μα λέω πράγματα, τεκμηριωμένα τα λέω, για. Ναι. Πώς. Λέω, από τον Άρη κλάτηκαν 15 με 20 βαθμούς φέτος.
Τεκμηριωμένο είναι 20, αυτό. Δεν ξέρω αν ήταν, αλλά καμιά δεκαριά σίγουρα. Τι λέω, δεν τα βλέπω. Τα βλέπω, έτσι είναι τα πράγματα, όπως είναι τα λέω. Εσύ διακοπές δεν θα πας, Δεκμηριωμένη. Τι πράγμα? Διακοπές δεν θα πας. Διακοπές, πού εγώ συνέχεια, ξέρεις, τα προηγούμενα χρόνια, σχεδόν βασικά όλα τα χρόνια όταν πήγαινα διακοπές, πήγαινα από Καλαμάτα. Καλά, α, είσαι από εκεί, έχεις καταγωγή από εκεί δηλαδή? Έχω σόι μεγάλο, ο συγχωρεμένος ο μπαμπάς ήταν από εκεί, επομένως πήγαινα Καλαμάτα, πολύ καλές, συνδυάζει θάλασσα και βουνό. Λάδι να μας πεις την επόμενη φορά. Λάδι, και από παλιά δεν είναι, δεν χώνευα πάρα πολύ τη Χαλκιδική, αν και εντάξει έχω πάει, ναι. Φυσικά δεν έχω γυρίσει τη Χαλκιδική όλη, μάλιστα. Κυρίως Ποτίδα έχω πάει. Καλή Ποτίδα, όλα, έχουμε φίλους εκεί. Και ναι, δεν έχω γυρίσει πολύ Χαλκιδική, αλλά για διακοπές τα περισσότερα χρόνια πήγαινα στην Καλαμάτα, εκεί που είναι μάλιστα. Τα ξαδέρφια, οι συγγενείς. Μάλιστα. Καλή συνέχεια, να Νίκο. Να σε καλά, Κλειωμένη μου, να σε καλά. Στον επόμενο φίλο, ναι, καλησπέρα. Ναι, συγγνώμη, sorry. Τριτολογίζα, αλλά δεν πειράζει. Ναι, για τον Πικουλίν Ορτίς δεν μου απάντησε κανένας. Για τον Πικουλίν Ορτίς. Όπως επίσης το μεγαλύτερο διπλό του Άρη ήταν μέσα γυγκοπλάστικα που είχε βαθμολογική αξία. Ναι. Γιατί έχασε εδώ μέσα και κέρδισε εκεί μέσα. Ας το Αριστερέσερ τώρα 31 πόντους και έχασε 34 εκεί. Σου είπα, ήταν η βιομηχανία του Μιλάνου. Τρίτον, τώρα κλωμένη στην αποσυντόνισε. Λοιπόν, έκανα μια ερώτηση στον Χρύσανθο πριν 8 μήνες. Ναι. Το λέω, Χρύσανθε, κατά τη γνώμη σου και κατά τη δικιά σου γνώμη, μια ομάδα για να πάρει πρωτάθλημα, πόσους βαθμούς απώλειες πρέπει να έχει στην έδρα της? Λέω, πάνω από 6. Όχι, λέει 6, ναι. Δηλαδή, αν η ΑΕΚ, και εγώ το ομολογώ, αν η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, δηλαδή το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ το 85 για μένα, ήταν προς πιο σφριγγυλό, ας πούμε. Γιατί είχες και ΑΕΚ δυνατή, με Νίκος Γκούμας που έβλεπε το Χ με το Κιάλι, ναι. Και το διπλό άστο να πούμε, και το διπλό σιλοφόρο ΑΚΑ, τέλος πάντων, ναι, με το τηλεσκόπιο, ή με τον Ολυμπιακό, εμέσως πριν σαφώς. Εμένα η άποψή μου σε αυτό το ερώτημα, αν μου επιτρέπεις, είναι ναι. Ότι το πρωτάθλημα, θυμάμαι αυτή την ατάκα που είχε πει ο Μπάγεβιτς, είναι από τις πολύ εύκολες ατάκες. Αυτό το ξέρω, ναι, αυτό, το ξέρω. Ότι τα υπόλοιπα μάτσι, αλλά... ντέρμπι, τα υπόλοιπα μάτσι. Ναι, αγόρι μου, αλλά όχι να χάσει 15 βαθμούς στην έδρα σου. Όχι, δεν σου είπα να είσαι καταδιάμεσα. Ο Μπάγεβιτς εννοούσε 6 με 7 ποντάκια να χάσω, ρε παιδί μου, στην έδρα μου. Σίγουρα θα τα χάσω, δεν είμαι ατρόμητος στην έδρα μου, δηλαδή. Ομάδα ατρόμητος που έχει ατρόμητος στόχους, είτε πρωτάθλημα, ναι. Είτε τετράδα, πεντάδα, εγώ σου λέω, στην έδρα, ναι. Της δεν πρέπει τώρα να πετάει βαθμούς όπως έκανε ο Άρης τώρα με τη Λαμία, για παράδειγμα. Ναι, άρα μπράβο. Και του έλεγα του Χρύσανθου, πόσους βαθμούς ξέρεις θα χάσει ο Χαριλάου, μου έλεγε 6. Εγώ σου λέω, βάλε έναν άσο ακόμα μπροστά. Επίσης, καταλήγοντας, θέλω να σου πω ότι φτάσαμε τα όρια με την παλιά επαρχία που έβλεπα κάτι κόρυφο στους Ολυμπιακούς, εξαιρά 2-2, δηλαδή μάχες απίστευτες, δόξα πάω 2-0 στο ημίχρονο, 2-2 με βαλίτσα Καλαφάτη, τέλος πάντων 2-2 τελικό αποτέλεσμα, δηλαδή έφτυνε σέμα. Οπότε πλέον η επαρχία, έχουμε φτάσει στο σημείο Ολυμπιακός να μας έχει φτάσει σε ένα επίπεδο να κάνουμε 13-14 διπλά. Δηλαδή κερδίζει αυτός, να κερδίζω και εγώ. Δεν γίνεται αυτό, ρε φίλε. Δεν είναι πρωτάθλημα αυτό. Αν σας αρέσει, ρε παιδιά, πραγματικά ειλικρινά, εγώ σαν όχι μεγάλο, 47 χρονών παλικάρι είμαι, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν μ' αρέσει αυτό. Θυμάμαι παλιά στην Τούμπα, στο ημίχρονο, όλα τα μάτια αρχίζαν 3:15, εντάξει. Όπως έλεγε ο Σαρόβας, τι είναι Θεσσαλονίκη, ΠΑΟΚ, Γιουβέτσι, 1 η ώρα. Οικογένεια μαζεμένη και Τούμπα φτερωτά. Εντάξει, και στο ημίχρονο ακούγαμε. Ωραία, σταθμός μας μεταδίδει. Ολυμπιακός Χαλκίδος, Ολυμπιακός, 1-1. Όλο το γήπεδο. Δηλαδή,
θέλει να ξαναφτάσει εκεί το ελληνικό ποδόσφαιρο, μου φαίνεται, ρε Συνίκο. Γιατί δεν μπορώ αυτό το πράγμα. 14 διπλά ο ένας, 14 ο άλλος. 15 ο ένας, 15 ο άλλος. Ε, όχι ρε φίλε. Οπότε και για τον Άρη είναι κακό αυτό, γιατί να σου πω κάτι, τον Παναθηναϊκό, ξέχασέ τον. Εγώ φοβάμαι πλέον, εγώ θα πάω ξύ στον Παναθηναϊκό του χρόνου, να σου πω έτσι ομά. Ο Παναθηναϊκός γνώστες των καταστάσεων και των προσώπων μου λένε ότι ναι, θα είναι πολύ καλύτερο στην επόμενη σεζόν. Α, μπράβο, και η θέση στην Ευρώπη δεν θα είναι ούτε όφη, ξέχασέ τα αυτά. Ναι. Λοιπόν, φίλε του Άρη, να τα δεις και εσύ σαν προβληματισμούς, το λέω καλοπροαίρετα. Γιατί δεν γίνεται πρωτάθλημα των δυο, 15 διπλά θα κάνει ο ένας, 15 ο άλλος. Όχι, δεν γίνεται ρε φίλε. Ναι. Φιλιά πολλά. Να σε καλά ψηλέ μου, να σε καλά. Λοιπόν, τι ώρα είμαστε, τι ώρα είμαστε. Για λίγο ακόμα, παίρνουμε μια μικρή παρατασούλα για 3-4 λεπτά. 2-3-10, 2-87 και 3-8. Φίλε Αντρέα που μου στείλες και το μήνυμα, το ψάχνω, ναι. Να δούμε μήπως ισχύει. Ισχύει και το έχει ανακοινώσει και η ΠΑΕ Άρης. Λοιπόν, για κάτσε. Λοιπόν, Άρης FC. Άρης FC. Άρης FC. Πού είναι? Άρης FC Official. Ματίγια 2022. Ο Χαβιέ Μάγκρο Ματίγια για τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι κάτοικος του Κλεάνθης Βικελίδης. Μένει λοιπόν ο Ισπανός και έτσι ο Άρης κλείνει ακόμα ένα σημαντικό ζήτημα με θετικό τρόπο. Είναι η αλήθεια. Την ήθελαν όλοι άλλωστε την παραμονή του Ισπανού μέσου στην ομάδα για την επόμενη σεζόν. Τα βρήκανε οι δύο πλευρές. Μένει με το βάση το ρεπορτάζ που έχω εγώ. Θα είναι και ο βασικός μονός χαφ την επόμενη σεζόν. Ο Ισπανός στο 4-3-3. Αυτό είναι το πλάνο. Τώρα δεν ξέρω πώς θα Ευρωπή. Θα δούμε γιατί αυτά τα παιδιά αλλάζουν. Το έχω πει και από τη μία μέρα στην άλλη μπορεί να αλλάξουν οι σκέψεις. Από τα πάσα στιγμή για τον οποιοδήποτε παίχτη. Η είδηση πάντως είναι, επαναλαμβάνω, Χαβιέ Ματίγια στον Άρη. Για τα επόμενα δύο χρόνια ανανέωσε ο Ισπανός μέσος. Σημαντική λοιπόν είδηση για τον Άρη τώρα στο φινάλε της εκπομπής. Βγήκε και αυτή για ακόμα δύο χρόνια στον Άρη ο Ματίγια. Επαναλαμβάνω ότι ορίστηκε το μπαράζ Ξάνθη και Απόλλωνα Σμύρνης. Ο Απόλλωνας Σμύρνης εξέδωσε ανακοίνωση και λέει να μην γίνουν τα μπαράζ με την Ξάνθη. Ο Πανουργιάς Παπαϊάννου λέει ότι αποχωρεί από τη Λαμία και βάζει πολιτήριο. Ο Λεβαδιακός έστειλε εξώδικο συνέπο και ζητάει τον προβιβασμό του. Ό,τι να είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο. Στα χειρότερά του πραγματικά, ό,τι να είναι. Τα Χανιά επιμένουν και ζητάνε να γίνει με 18 ομάδες το πρωτάθλημα επόμενη σεζόν. Ό,τι να είναι πραγματικά. Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, κάτσε να δώσουμε και το ρεπορτάζ πιο αναλυτικά. Λοιπόν, η ΕΠΑ προχωράει για το τελικό στις 30 Αυγούστου. Θα δώσουμε και ψηδίσεις πριν κλείσουμε. Ό,τι να είναι πραγματικά, ό,τι να είναι. Κατάσταση πάλι άκρη δεν θα βγει. Τα Χανιά λένε τα δικά του. Ο Λεβαδιακός λέει τα δικά του. Μπαράζ Ξάνθη είπαμε και από όλα μπαίνει στις 22 και 29 Αυγούστου και οι έδρες θα προκύψουν έπειτα αποκλήρωση. Τώρα τι μπαράζ θα παίξουν αυτοί οι δύο. Ανάθεμα πραγματικά. Και στην κατάσταση που είναι ο Απόλλωνας Σμύρνης έχει σταματήσει ουσιαστικά από πέρυσι το Μάρτιο. Οι Ξάνθη έχουν φύγει τόσοι παίχτες. Είναι και αυτοί σε μια περίεργη κατάσταση. Πραγματικά ό,τι να είναι. Λοιπόν, αυτά νομίζω. Για σήμερα, αύριο θα τα πούμε και με τον Νίκο Μοσχοβίτη που θα είναι εδώ πέρα. Θα τον ακούσετε βέβαια συνέχεια τον καλό φίλο και συνάδελφο στο ΠΑΟΚ 24. Θα είναι εδώ πέρα μαζί σας μέχρι και τις 9 για να σας δώσει όλο το ασπρόμαυρο ρεπορτάζ για τον ΠΑΟΚ που έχει ξεκινήσει προετοιμασία. Ανεβαίνει και στα βουνά αύριο, αν δεν κάνω λάθος. Για 6 μέρες βέβαια, εντάξει, πιο πολύ σαν σχολική εκδρομή είναι. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 6.30 το σκύλο με το γάτο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Ακολουθεί ΠΑΟΚ 24.